Νικητής λοιπόν του φετινού Survivor. Γιώργος Αγγελόπουλος. Το Survivor, το παιχνίδι επιβίωσης που επί 5 μήνες καθήλωσε εκατομμύρια τηλεθεατές, έφτασε στο τέλος του. Ο τελικός του Survivor τα είχε όλα. Αγωνία, συγκίνηση, γέλιο, ένα μεγάλο έπαθλο και έναν μεγάλο νικητή. Αυτό το έπαθλο για μένα είναι μια ηθική ικανοποίηση πάνω απ' όλα. Και δεν έχει να κάνει με τα χρήματα. Τα χρήματα άλλες φορές έχουμε, άλλες φορές δεν έχουμε. Θέλω να μου πεις πού αφιερώνεις την νίκη σου. Στο Θεό. Σίγουρα η οικογένειά μου είναι κοντά πολύ στην καρδιά μου και θα ήθελα να αφιερώσω σε αυτή, αλλά θα μιλήσω για το Θεό, γιατί για μένα ό,τι και να πούνε είναι το πιο ιερό πράγμα, γιατί με κρατάει να είμαι γερός, να έχω δύναμη ψυχολογική για να μπορέσω να βοηθήσω και την οικογένειά μου. Λίγο πριν την ανακοίνωση του αποτελέσματος, οι δύο φιναλίστ ευχήθηκαν ο ένας τον άλλον καλή επιτυχία. Πραγματικά του εύχομαι καλή επιτυχία. Η επιτυχία είναι ένα παιδί το οποίο εκτιμώ πάρα πολύ. Εγώ θεωρώ ότι είναι μία από τις νίκες του Survivor να γνωρίσω αυτόν τον άνθρωπο, γιατί πραγματικά η Κύπρος αντιπροσωπεύεται επάξια και συγχαρητήρια στους γονείς του που έχουν αυτόν τον άνθρωπο, αν και είναι λίγο έτσι, αλλά τέλος πάντων. Καλή επιτυχία. Ανάμεικτα τα συναισθήματα όλων των παικτών για το τέλος μιας από τις πιο όμορφες αλλά και πιο δύσκολες εμπειρίες της ζωής τους. Στεναχωριέμαι που τελειώνει. Τα συναισθήματά μου είναι ανάμεικτα. Στεναχωριέμαι λίγο γιατί περάσαμε πάρα πολύ ωραίες στιγμές. Δεν μπορώ να σου περιγράψω πόσο ευτυχισμένη νιώθω. Δεν θέλω να τελειώσει Survivor. Θέλω να ξαναρχίσει πάλι από την αρχή, γίνεται. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, χωρίς φαγητό και με βροχή. Και είναι κάτι που αποκλείεται να το ξεχάσω όσο ζω. Χαίρομαι πολύ που ήμουν μέρος όλης αυτής της φαντασμαγορικής γιορτής, γιατί για γιορτή πρόκειται. Την εμπειρία του από το Survivor αλλά και από τον Άγιο Δομήνικο μας περιέγραψε και ο παρουσιαστής Σάκης Τανιμανίδης. Ήταν μια διαφορετική πάνω απ' όλα εμπειρία. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα στην Δομινικανή Δημοκρατία. Βέβαια, για να βγει μια καθημερινή εκπομπή τρίωρη θέλει πολύ δουλειά, θέλει πολλά γυρίσματα. Αλλά όπως είπα και στην αρχή, εμένα με ενδιαφέρει και με ενδιαφέρει να κάνω διαφορετικά πράγματα. Τρέφομαι από τις εμπειρίες και το να ζήσουμε 5 μήνες εκεί πέρα σε ένα από τα μεγαλύτερα project παγκοσμίως ήταν κάτι μοναδικό και είμαι πολύ χαρούμενος που το έζησα, νιώθω ευλογημένο. Η διευθύντρια προγράμματος του Sky, Άλκης της Μαραγκουδάκη, βρέθηκε στο μεγάλο τελικό και μας μίλησε για την τεράστια επιτυχία του Survivor. Ότι είναι ένα πολύ δυνατό κόνσεπτ παγκοσμίως και νομίζω ότι ήταν η ώρα για να έρθει και στην Ελλάδα ξανά. Ήμασταν πολύ έτοιμοι για ένα τέτοιο πρόγραμμα και στη μορφή που έγινε αυτό το πρόγραμμα, δηλαδή το μαχητικό, το ότι δεν στηρίχθηκε πολύ στο reality, αλλά ήταν ένα πραγματικό παιχνίδι. Τη μια νιώθω αναυκούφιση που τελειώνει, γιατί καταλαβαίνεις ότι για όλους μας είναι ένα πάρα πολύ κουραστικό πρόγραμμα. Απ' την άλλη, σαν τηλεθεατής θα μου λείψει πώς θα είναι τα βράδια μας χωρίς το Survivor. Και εννοείται ότι θα μου λείψει και σαν νούμερα στο κανάλι. Αλλά γι' αυτό το πράγμα είμαι προετοιμασμένη και ξέρω ότι όταν κάνεις μια πολύ μεγάλη επιτυχία, μετά πρέπει να προσπαθήσεις πολύ. Οπότε δεν δρέπω δάφνες, δουλεύω πολύ εντατικά και για τα επόμενα project. Και κάπως έτσι το Survivor, το παιχνίδι επιβίωσης φαινόμενο, έφτασε στο τέλος του, αφήνοντας τις καλύτερες αναμνήσεις σε όλους όσους δούλεψαν γι' αυτό. Ραντεβού στο Survivor 2 πολύ σύντομα από τη συχνότητα του Sky. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για του χρόνου.